θα ασχοληθούμε λίγο με κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν το δημογραφικό σε επίπεδο Χανίων για το 2022. Στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Χανίων. Είπα ένα βασικό συμπέρασμα, ότι μειώθηκαν οι γεννήσεις και αυξήθηκαν οι απώλειες, αυξήθηκαν οι θάνατοι. Εκεί εστιάζω εγώ, με φόντο βέβαια και την υπογεννητικότητα, με φόντο και το δημογραφικό. Θα τα δούμε αναλυτικά. Βέβαια υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, προσέξτε, από το 2014 έως και το 2022 έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τις υπηρεσίες και τους εργαζομένους και τους υπαλλήλους εκεί σε επίπεδο Δήμου Χανίων. Βλέπουμε σταδιακά ο αριθμός των γεννήσεων ανά έτος, πώς ξεκίνησε το 2014 και έχει φτάσει το 2022 σε μία μείωση της τάξεως του 12%. Βλέπουμε χαρακτηριστικά από το 2017 και έπειτα οι γεννήσεις καταγράφουν μείωση. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση θνησιμότητα σε επίπεδο επταετίας, αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αριθμός θανάτων ανά έτος, 12% το 2022. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων. Πάμε να τον συναντήσουμε. Κύριε Φραγκιαδάκη, την καλησπέρα μας, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους αγροτές και καλή χρονιά να έχουμε. Το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει, σύμφωνα και με τη δική σας υποκειμενική άποψη, μέσα από την παρουσίαση των συγκεκριμένων στοιχείων, ποιο είναι? Εντάξει, ακολουθούμε, όπως δείχνουν τα στοιχεία, ακολουθούμε μία τάση που καταγράφεται επαναλαμβικά όσον αφορά στον αριθμό των γεννήσεων τουλάχιστον, όπου έχουμε μείωση τα τελευταία χρόνια. Με εξαίρεση το 2021, που ήμασταν και επαναλαμβικά, νομίζω, ο μοναδικός ή τουλάχιστον από τους μοναδικούς δήμους που είχε καταγράψει μία αύξηση στις γεννήσεις. Ωστόσο, αυτά που δείχνουν τα στοιχεία και από την απογραφή της δεκαετίας που ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες, φαίνεται ότι στις γεννήσεις υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Άρα έχουμε θέμα υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, αυτό το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Ακολουθούμε και εμείς ως Δήμος με μια εξαίρεση του 21 που σας είπα. Ναι. Αυτό είναι κάτι που έχουμε πει στο παρελθόν, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κεντρικά από το κράτος, από την κυβέρνηση, δίνοντας κάποια κίνητρα. Δεν βλέπω κάποια βελτίωση αν δεν υπάρχουν και τα ανάλογα μέτρα. Οπότε προβληματίζεστε, σας ανησυχούν τα βασικά συμπεράσματα, καθώς είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται αυτά τα στοιχεία. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης ο κάθε Δήμος έχει περιορισμένες δυνατότητες στο να παρέχει κίνητρα στις οικογένειες, πέρα από το να κρατάει χαμηλά κάποιους φόρους, κάποια τέλη και να έχει καλές υποδομές στην υγεία και στην παιδεία, που και αυτά είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι τα μόνα που μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση. Χρειάζεται μια πολιτική μεγαλύτερη, πιο βαθιά, πιο σύγχρονη, προκειμένου τα νέα ζευγάρια να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Οπότε ναι. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να εστιάσει το κράτος, όπως και σε άλλα τι έχουν κάνει με κάποιες ειδικές, έτσι, με κάποια ειδικά κίνητρα. Βέβαια στέκομαι σε αυτό που είπατε, ένα φαινόμενο γενικά το οποίο είναι πανελλαδικό, δεν αφορά μόνο το Δήμο Χανίων, άλλωστε πέρυσι τα πήγατε περίφημα, φέτος κατά κάποιο τρόπο συμπορεύεστε με το σύνολο των Δήμων της χώρας. Ένα φαινόμενο. Ναι, ακριβώς. Σωστά. Και το θέμα είναι βέβαια τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν. Αυτή τη στιγμή η μπάλα βρίσκεται στο πόδι του κεντρικού κράτους, της κεντρικής εξουσίας και όχι τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση, πόσο και αν θέλει πρέπει να έχει τα εφόδια κεντρικά από την πολιτεία. Εννοείται. Θα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα που θα έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, με την πρώτη κατοικία, με κάποια βασικά πράγματα, τη στέγη, το εισόδημα ή την απασχόληση. Αυτά είναι, θεωρώ, σημαντικά, προκειμένου να κοιτάξουμε στο μέλλον και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε
αυτό το πρόβλημα που έχουμε να το επιλύσουμε. Αναφορικά τώρα με τους γάμους και τα σύμφωνα συμβίωσης, έχουμε μία σταδιακή άνοδο, θέλω να με επιβεβαιώσετε κύριε Φραγκιαδάκη, των συμφώνων συμβίωσης. Αυτή η νέα μόδα έχει μπει στη ζωή των ζευγαριών, σωστά? Ναι, σωστά λέτε. Παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά αν κοιτάξει κάποιος τον πίνακα, βλέπει ότι σκεφτείτε ότι το 2014 είχαν γίνει μόλις 10 σύμφωνα συμβίωσης, ναι, και έχουμε φτάσει μέσα σε λιγότερα από 10 χρόνια στα 230. Έχει πρεδιπλασιαστεί το νούμερο. Σωστά, 232. Βλέπουμε και το σχετικό γράφημα σας, Γιακώπη, τον κύριο Φραγκιαδάκη. Πέρυσι ήταν 231, φέτος οριακά αύξησε 232 τη στιγμή που το 2014 ήταν 10. Την ίδια ώρα βέβαια έχουμε αύξηση και οριακή και των διαζυγίων. Σωστό είναι και αυτό. Μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, να το πω έτσι, με πριν από 5 χρόνια. Αλλά ωστόσο, ναι, παραμένει ένα υψηλό νούμερο. Δηλαδή φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια όντως το νούμερο αυτό του διαζυγίου είναι υψηλό. Οπότε ναι, και αυτό είναι νομίζω σημείο των καιρών, των εποχών και τα λοιπά. Οπότε ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που φαίνεται και πανελλαδικά, ότι είναι ένα στοιχείο που δείχνει μια τάση ανωδική τα τελευταία χρόνια. Βλέπω, κύριε Φραγκιαδάκη, ότι πραγματικά επεξεργάζεστε εξαιρετικά αυτά τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει και τα δημοσιοποιείτε και αφορούν τις γεννήσεις, τους θανάτους, τα διαζύγια, τους γάμους, τα σύμφωνα συμβίωσης. Ποιος ο λόγος γενικά, πού βοηθά την τοπική αυτοδιοίκηση, πού βοηθά τη Γενική Γραμματεία του Δήμου αυτή η διαδικασία? Κοιτάξτε να δείτε, έχει ένα νόημα να κοιτάμε αυτά τα νούμερα, συγκρίνοντάς τα όχι τόσο με τους αυτούς μας, όσο με τα πανελλαδικά στοιχεία, έτσι, σε σύγκριση με άλλους δήμους. Να δούμε πώς κινούμε και τα λοιπά, να δούμε σε τι διαφέρουμε θετικά ή αρνητικά. Αν δεν τα καταγράψουμε, αν δεν έχουμε τα δεδομένα, δεν μπορούμε να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις. Φέτος, για παράδειγμα, η απόφασή μας για τους φόρους που επιβάλλει ο Δήμος ήταν μηδενική, έτσι, δηλαδή δεν φροντίσαμε να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οι οικογένειες. Θεωρήσαμε ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν κάτι που θα, σαν βοήθημα να το πω έτσι, ή αν θέλετε τουλάχιστον δεν θα ακριβήνουμε άλλο τη ζωή των πολιτών μας, εφόσον υπάρχει γειτονογειακό κόστος και άλλες μορφές δαπανών που έχουν επιβαρυνθεί οι οικογένειες. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία και υποστήριξη προς τις δομές υγείας, που φαίνεται ότι εκεί έχουμε και μια μεγάλη, να το πω έτσι, μια ας πούμε αύξηση σημαντική στους θανάτους. Αυτό φυσικά τα στοιχεία φαίνεται ότι επηρεάστηκαν και φέτος όπως και πέρυσι από την πανδημία, από τον COVID. Ωστόσο όμως οφείλουμε να κοιτάμε και αυτά τα δεδομένα, να τα αναλύουμε, να έχουμε μια καλή διασύνδεση με τις υπηρεσίες υγείας, όπου και την έχουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ για τα Χανιά υπάρχει μια άριστη συνεργασία μεταξύ των δομών υγείας, του νοσοκομείου και του Δήμου, να προωθήσουμε προγράμματα αγωγής και πρόληψης υπηρεσιών υγείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, προκειμένου να κάνουμε κι εμείς από την πλευρά μας ό,τι είναι δυνατό από το Δήμο ως τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όσο αναλύουμε τα στοιχεία και κάνουμε συγκρίσεις και για τα προηγούμενα χρόνια αλλά και σε σχέση με άλλους Δήμους όπως σας είπα, παίρνουμε κάποιες πληροφορίες που μας οδηγούν και σε κάποιες αποφάσεις σημαντικές ως προς τις υποδομές που πρέπει να έχει ένας Δήμος, ως προς την καθαριότητα του Δήμου, ως προς την ποιότητα γενικότερα ζωής των πολιτών σε ένα Δήμο. Και είναι και αυτό που επηρεάζει τις οικογένειες. Θα σας δώσω και ένα στοιχείο που δεν αναφέρεται στον πίνακα, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό, ότι τα τελευταία 2 χρόνια φαίνεται ότι ετήσια έχουμε μία μεταδημότευση πολιτών προς το Δήμο Χανίων περίπου 200 ατόμων. Αυτό δεν είναι λίγο, είναι αρκετό για τον Δήμο μας και φαίνεται ότι κάποιοι
οι οποίοι είναι, διαμένανε παλιότερα επιστρέφουν ή κάποιοι που είναι εκτός, δεν είναι γεννημένοι στην πόλη, δεν είναι από την πόλη, δεν είναι από τα Χανιά, έρχονται για να ζήσουν εδώ. Και έχουμε κάποια στοιχεία που μας δείχνουν ότι περίπου η μισή από αυτούς κατάγονται από άλλες περιοχές της χώρας, παρόλα αυτά έρχονται να ζήσουν. Και αυτό κάτι μας λέει εμάς, μας κάνει αισιόδοξους. Φαίνεται ότι επιλέγουν την πόλη για να μείνουν τη ζωή τους εδώ πέρα. Μάλιστα. Κύριε Φραγκαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας. Καλό βράδυ, εύχομαι.